Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Arc Tutorials! Yay! Είμαστε στο The Island, όπως σας έχω πει αυτή τη σειρά. Τα περισσότερα επεισόδια θα τα κάνουμε στο The Island. Εδώ είμαστε στο κανονικό μας server The Island, στην πρώτη σεζόν, όπου σε αυτό το σημείο είχα χτίσει το πρώτο σπίτι που είχα ποτέ μου στο Arc, όταν πρωτοξεκίνησα το Arc. Από εδώ ξεκίνησα, αυτό ήταν το πρώτο μου σπίτι. Όποιος ενδιαφέρεται να δει εκείνο το επεισόδιο, ας κάνει μια αναζήτηση στο YouTube, το πρώτο μου σπίτι, Ηλίας Gaming, και θα το βγάλει. Στο σημερινό επεισόδιο Tutorials θα δούμε τα Kibbles. Όλα τα Kibbles του παιχνιδιού, τα οποία είναι 6, με το update Homestead που έβγαλε το Arc, πλέον έχουν καταργηθεί όλα τα παλιά Kibbles που ξέρατε και έχουν μπει μόνο 6 Kibbles, μπήκαν 6 καινούργια Kibbles, τα οποία, με τα οποία 6 Kibbles μπορείτε να κάνετε tame όλα τα ζωάκια του παιχνιδιού. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο Kibble, το οποίο ονομάζεται Basic Kibble και είναι το πιο απλό Kibble του παιχνιδιού. Όλα του τα υλικά είναι πάρα πολύ αρχικά και μπορείτε να τα βρείτε από την πρώτη μέρα που ξεκινάτε το παιχνίδι. Θέλετε 5 fiber, ένα πάρα πολύ μικρό αυγό, extra small egg, 5 major berry, 10 amar berry, 10 tinto berry και ένα cooked meat. Στο σημερινό παράδειγμα θα τα ψήνουμε όλα στο industrial cooker, αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το cooking pot, αν δεν έχετε φτάσει το level για το industrial cooker. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το cooking pot, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, απλά κάνει 30 δευτερόλεπτα για να φτιάξει το kibble, ενώ το industrial cooker το φτιάχνει μέσα σε 1 δευτερόλεπτο, 2, 5, πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, πριν λήξουν τα berries και μετά δεν μας φτάνουν τα υλικά, πάμε να βάλουμε όλα αυτά τα πολύ αρχικά υλικά εδώ μέσα και αυτό αυτόματα θα μας φτιάξει ένα basic kibble. Για να δείτε ποια ζωάκια μπορείτε να κάνετε tame με κάθε kibble, μπορείτε να επισκεφτείτε το site dododex.com. Κάνετε αναζήτηση με το ζωάκι που σας ενδιαφέρει να κάνετε tame και σας λέει αυτόματα ποιο kibble θα χρειαστείτε και πόσα kibble θα χρειαστείτε. Πάμε στο δεύτερο kibble, το οποίο είναι το simple kibble, λίγο πιο δύσκολο. Θα χρειαστείτε 5 fiber, ένα μικρό αυγό, 5 major berry, 2 ροκάροτ και ένα ψημένο ψάρι, cooked fish meat. Και πάλι για να δείτε ποια είναι τα μικρά αυγά, το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Βάζουμε λοιπόν 5 fiber, ένα μικρό αυγό, 5 major berries, 2 ροκάροτ και ένα ψημένο ψάρι και μας φτιάχνει το kibble που θέλουμε, δηλαδή το simple kibble. Το βάζουμε και αυτό εδώ πέρα και πάμε στο επόμενο kibble, το οποίο είναι το regular kibble. 5 fiber, ένα μεσαίο αυγό, 2 longgrass, 2 sour root και ένα cooked meat jerky. Θα βάζουμε όλα αυτά μέσα στο cooking pot, στο industrial cooker όπου θέλετε και μας φτιάχνει ένα regular kibble, τόσο πολύ απλά. Πώς έφτιαξα το jerky? Αν και σας το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει, tutorial κάνουμε, πρέπει να τα λέμε όλα. Σε ένα preserving bin, το οποίο preserving bin είναι αυτό εδώ, level 18, πάρα πολύ αρχικό level, βάζουμε spark powder, oil και ψημένα κρέατα και μας φτιάχνει jerky. Για κάθε ένα oil και ένα κρέας φτιάχνει ένα jerky. Με το cooked prime meat μας φτιάχνει prime meat jerky, ενώ με το απλό cooked meat μας φτιάχνει cooked meat jerky. Ένα κρέας και ένα κρέας και ένα oil για το καθένα, δηλαδή 2 oil και πολύ spark powder. Βάλετε πολύ spark powder, παιδιά, γιατί spark powder χρησιμοποιεί και το ψυγείο, οπότε θέλετε και αφού τα φτιάξει να συνεχίσει να λειτουργεί το ψυγείο για να τα διατηρήσει αυτά εδώ, να μην λήξουν γρήγορα. Αν και αυτά κρατάνε, δεν λήγουν, αλλά γιατί να λήξουν. Λοιπόν, επόμενο kibble είναι το superior kibble, το οποίο θέλει 5 fiber, ένα μεγάλο αυγό,
2 citronal, 2 rare mushrooms, 1 primate jerky που μόλις τώρα είδαμε πώς φτιάχνεται και 1 sap, όπου για να μαζέψετε sap πρέπει να πάτε να βάλετε 3 sap tap στα δέντρα του redwood και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και παράγει sap και πηγαίνετε και τα μαζεύετε. Βάζουμε λοιπόν fiber, αυγό, citronal, rare mushrooms, jerky και sap και μετά από λίγο μας φτιάχνει ένα superior kibble. Το βάζουμε και αυτό εδώ και πάμε στο επόμενο, το οποίο επόμενο ονομάζεται exceptional kibble και είναι από τα δυσκολότερα kibble παιχνιδιού. Εκτός από τα υλικά που θέλει fiber, πολύ μεγάλο αυγό, rare flower και 10 μετζομπέρι, χρειάζεται και ένα focal chili. Για να φτιάξουμε το focal chili θέλουμε 9 cooked meat, 5 citronal, 20 amarberry, 20 azulberry, 20 tintoberry και 10 mezzoberry. Και πάλι φτιάχνεται στο cooker, industrial cooker ή cooking pot, ό,τι έχει ο καθένας. Τα βάζουμε όλα αυτά εδώ μέσα. Αργεί λίγο παραπάνω αυτό και μας φτιάχνει ένα focal chili. Το αφήνω το focal chili εγώ εκεί πέρα για να έρθω να πάρω και τα υπόλοιπα υλικά. 5 fiber, ένα πολύ μεγάλο αυγό, ένα rare flower και 10 μετζομπέρι. Βάζουμε λοιπόν και τα μετζομπέρις και μας φτιάχνει το exceptional kibble. Το τελευταίο και δυσκολότερο kibble του παιχνιδιού ονομάζεται extraordinary kibble και είναι το δυσκολότερο γιατί όπως βλέπετε στην οθόνη σας θέλει special egg, το οποίο είναι είτε golden hesperornis egg, το οποίο hesperornis, παιδιά, δεν βγάζει χρυσά αυγά με τίποτα, είναι πάρα πολύ σπάνιο και θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πολύ δουλειά για να βγάλει χρυσό αυγό το hesperornis, τέλος πάντων. Επόμενο αυγό που μπορεί να δεχτεί είναι το rock drake egg, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μπορείτε να το έχετε μόνο στο Aberration, οπότε αν παίζετε σε οποιοδήποτε άλλο χάρτη και δεν υπάρχουν rock drakes το ξεχνάτε και αυτό το αυγό. Η επόμενη επιλογή είναι το wyvern egg, που επίσης wyvern υπάρχουν μόνο στο Scorched Earth και στο Ragnarok, εκτός και αν παίζετε σε κάποιον άλλον modded χάρτη. Στο The Island και στο The Sender δεν υπάρχει wyvern, οπότε το ξεχνάμε και αυτό. Η πιο εύκολη επιλογή για αυτό το αυγό και ο μονόδρομος θα έλεγα εγώ είναι το αυγό από Utyranus, όπου και εγώ Utyranus αυγό έχω πάρει γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Έχω, αλλά ήταν πιο εύκολο να έχω αυγό Utyranus. 5 fiber, 1 αυγό Utyranus, 10 μετζομπέρι και 1 μέλι, αλλά φυσικά θέλουμε πρώτα ένα Lazarus Chowder, το οποίο το ξέχασα και θα μου λήξει το μέλι πάνω μου. Για να φτιάξουμε ένα Lazarus Chowder λοιπόν θέλουμε 9 ψημένα κρέατα, 5 σάβορουτ, 5 longgrass, 10 μετζομπέρις, 2 narcotic. Τα βάζουμε όλα αυτά εδώ μέσα, μισό λεπτό, 9 cooked meat, 5 σάβορουτ, 5 longgrass, 2 narcotic και 10 μετζομπέρι, δεν θυμάμαι αν το είπα, γιατί μπλέχτηκαν με τα υπόλοιπα μετζομπέρις. Τέλεια. Έχουμε το Lazarus Chowder, οπότε βάζουμε ένα Lazarus Chowder, 5 fiber, ένα αυγό Utyranus, 10 μετζομπέρι και ένα μέλι, όπου για μέλι πρέπει να κάνουμε tame μέλισσα και μετά να φτιάξουμε ένα μελίσι και μας βγάζει μέλι συνέχεια τσάμπα. Και έτσι έχουμε και αυτό εδώ το kibble. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας διευκρινίσω κάτι το οποίο το ξέρουν πολύ λίγοι και εγώ δεν το ήξερα, δηλαδή σήμερα το έμαθα. Όλα αυτά εδώ τα kibbles, να τα πάρω λίγο πάνω μου. Αυτά εδώ τα 6 kibbles που έχω εγώ τώρα πάνω μου μπορούν να κάνουν tame όλα τα ζώα του παιχνιδιού. Η λεπτομέρεια είναι ότι αν κάποιο ζώο θέλει ας πούμε regular kibble, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να φάει regular kibble ή καλύτερο. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Δεν ξέρω πώς το ξέρετε. Τα βάλω λίγο για να τα έχουμε σε μία γραμμή, έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα 6 kibbles. Αν κάποιο ζώο θέλει exceptional, μπορεί να φάει και exceptional και extraordinary. Αν κάποιο ζάκι θέλει basic,
μπορεί να φάει οποιοδήποτε κύμπλι. Δηλαδή, το κύμπλι το οποίο προτιμάει ένα ζωάκι μπορεί να φάει από εκεί και πάνω. Με λίγα λόγια, με ένα extraordinary κάνει στέμι τα πάντα. Όποιο ζώο και να είναι, τρώει extraordinary και του αρέσει κιόλας. Αν ας πούμε δεν έχετε αρκετά regular kibbles, αλλά έχετε πολλά superior kibbles, πάρα πολύ εύκολα του δίνετε superior kibble και κάνετε tame το ζάκι που κανονικά ήθελε regular. Αυτά από μένα, νομίζω τα κάλυψα όλα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, θα ήθελα να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια, γιατί μου αρέσει να μου κάνετε παρατηρήσεις, να με βοηθάτε και εμένα να μαθαίνω ότι δεν ξέρω, όπως σας βοηθάω και εσάς να μαθαίνετε ό,τι ξέρω εγώ και δεν το ξέρετε εσείς. Αυτά από μένα, κάντε ένα πολύ δυνατό like στο βίντεο αν σας άρεσε, κάντε subscribe στο κανάλι αν είστε καινούργοι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω καινούργια επεισόδια, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε να μου πείτε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας! We'll be right back.